Σήμερα, αγαπητοί μου, δευτέρα ημέρα από τις Κυριακής της Αγίας Πεντηκοστής, έχουμε σύναξη των πιστών για να τιμήσουμε το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιον. Είναι αυτό που υπούργησε το γεγονός της Πεντηκοστής. Και καθ' όλη την εβδομάδα έχουμε την διακαινήσιμον της οικονομίας του Αγίου Πνεύματος, όπως και την διακαινήσιμον του Πάσχα είχαμε την οικονομία του Υιού. Ο Πατήρ στέλνει τον Θεόν Λόγον εις τον κόσμο, που με την ενανθρώπισή του ο κόσμος σώζεται. Στέλνει και το Πνεύμα το Άγιον ο Πατήρ για να συμπληρωθεί η σωτηρία των ανθρώπων. Και όπως λέγεται, ο Υιός και το Πνεύμα, λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι τα δύο χέρια του Πατρός με τα οποία σώζεται ο κόσμος. Και συνεπώς, όπου ο Υιός, εκεί και το Πνεύμα το Άγιον. Μια εικόνα των όσων είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, ότι δηλαδή ο Υιός, ο Πατήρ στέλνει τον Υιόν, αλλά στέλνει και το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος ή να καταστραφεί ο κόσμος. Έχουμε και την αρνητική πλευρά. Αυτή την εικόνα που θα σας πω είναι η αρνητική πλευρά. Στέλνει και τα δύο πρόσωπα εις τον κόσμο, και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, και το βλέπουμε αυτό στην εικόνα της φιλοξενίας του Αβραάμ. Όλοι θα γνωρίζετε ότι τρία πρόσωπα, τρεις άγγελοι. Όταν λέμε άγγελοι, μην πηγαίνει το μυαλό σας ότι εμφανίστηκαν στον Αβραάμ με φτερά και λοιπά. Αυτό είναι μια, θα λέγαμε, έβρεση ζωγραφική. Τρεις άνδρες, τους οποίους φιλοξενεί. Διστάθη όμως ο Αβραάμ ότι δεν ήσαν συνήθι πρόσωπα. Γι' αυτό και σπέβδει να φιλοξενήσει με όλη του την καρδιά. Τελείωσε το γεύμα, σηκώθηκαν για να φύγουν. Εκεί διαμείβεται ένας διάλογος και μεταξύ των τριών προσώπων, αλλά και μεταξύ των τριών προσώπων και του Αβραάμ. Και τότε τελικά, για να μην λέγω πολλά, ο ένας εκ των τριών, ο Ις εκ των τριών, έμεινε με τον Αβραάμ και οι δύο απεστάλησαν εις τα Σόδωμα. Η περιοχή που έμενε ο Αβραάμ ήταν ορεινή. Τα Σόδωμα ήταν στο νότιο άκρο της νεκράς θαλάσσης, που δεν ήταν τότε ακόμη νεκρά θάλασσα, και τις οποίες η στάθμη είναι κάπου 700-800 μέτρα πιο κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Και λέει ο Ιης που έμεινε με τον Αβραάμ, πάω να δω ότι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί μια φοβερή αμαρτία, ομοφιλοφιλία. Πάω να δω. Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή ο Θεός δεν πιστεύει στα αυτιά του, πάντοτε βεβαίως ανθρωποπαθός, πιστεύει στα αυτιά του, δεν πιστεύει στα αυτιά του ότι είναι δυνατόν οι άνθρωποι να κάνουν τέτοια πράγματα. Γι' αυτό το λόγο βλέπαμε αυτήν την κίνηση. Αλλά τα Σόδωμα ήταν σύμβολο του κόσμου, του αμαρτωλού κόσμου. Και στέλνονται οι δύο, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, δια να δουν τι γίνεται κάτω στη γη.
Βεβαίως στέλνονται για να σώσουν, από τον Πατέρα στέλνονται για να σώσουν, αλλά στην προκειμένη περίπτωση στέλνονται για να καταστρέψουν. Πάντως, όντως, είναι όπως λέγει ο Κλήμης ο Αλεξάνδρευς, είναι τα δύο χέρια του Πατρός, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι το Πνεύμα το Άγιο μένει αχώριστον εις τις ενέργειες του Υιού και ακριβέστερα ενεργεί πάντοτε έτσι ο Άγιος Τριαδικός Θεός, δηλαδή και τα τρία πρόσωπα. Ενεργεί ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτή είναι η δογματική διατύπωση του πράγματος. Ο Υις Θεός εν τρισήν προσώπης. Όχι ότι έχουμε εναλλαγή του ενός Θεού σε τρία πρόσωπα, είναι τρία μόνιμα πρόσωπα, μία ουσία. Σχεδόν σε όλες τις ακολουθίες του 24ωρου αρχίζουμε με προσευχή στο Άγιον Πνεύμα. Αυτό μας ανοίγει το δρόμο να προσεγγίσουμε τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν. Πολλά θα ήθελα να πω, πως δηλαδή ο Πατήρ ελκύει τους ανθρώπους προς τον Υιόν, ή το Πνεύμα το Άγιον πως ελκύει προς τον Υιόν και πως οι άνθρωποι γνωρίζουν τον Πατέρα διά του Υιού. Αυτή η ποικίλη σχέσεις, αλλά τα αντιπαρέρχομαι. Είναι γνωστόν ότι αυτή η προσευχή, η οποία είναι προημιακή της όλης προσευχής μας, είναι το γνωστότατον βασιλεύ ουράνια. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Είναι ανάγκη για μια σύντομη ανάλυση αυτής της προσευχής, αφού θα την πούμε τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ. Και προσέξτε αγαπητοί μου, πρέπει να κάνουμε προσευχή και το πρωί και το βράδυ. Ούτε μόνο το πρωί, ούτε μόνο το βράδυ. Και πολύ χειρότερα να μην κάνουμε καθόλου προσευχή. Πρέπει να κάνουμε και το πρωί και το βράδυ. Ωστόσο, αυτή η σύντομη ανάλυση θα μας δώσει την ευκαιρία για μια προσέγγιση σε αυτήν την προσευχή, την τόσο σπουδαία και αναγκαία. Σε αυτήν την προσευχή το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει το προήμιον. Είναι σύνηθες αυτό σε πολλές προσευχές της Εκκλησίας μας. Αν έχουμε 10 στίχους, για παράδειγμα σας το λέγω, είναι η τεχνική του πράγματος, οι 7 στίχοι, οι 8 στίχοι να είναι προήμιον. Κάτι που βέβαια, αν θα γράφαμε μία έκθεση ιδεών, δεν θα βάζαμε τόσους στίχους για ένα προήμιον. Και το προήμιον αυτό περιέχει χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρονται εις το πρόσωπο που προσευχόμεθα. Και οι άλλοι δύο στίχοι, αφού πήραμε μονάδα 10, είναι το κύριο θέμα. Ας δούμε. Μάλιστα, αυτό το υπόλοιπο δεν είναι παρά η αίτηση που θα ζητήσουμε από το Πνεύμα το Άγιο, αφού θα πούμε πολλά χαρακτηριστικά που προσυδειάζουν εις το Πνεύμα το Άγιο, και δεν είναι παρά 3 επιμέρους αιτήματα συντομότατα. Και προχωρώ. Βασιλεύ ουράνιε. Εδώ αποκαλούμε το τρίτον πρόσωπον ουράνιον βασιλέα, όπως ομοίως αποκαλούμε και τον Πατέρα και τον Υιόν ουρανίους βασιλείς, ουράνιον βασιλεία των καθέναν. Και το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν το αποκαλούμε ουράνιον βασιλέα. Τι δείχνει αυτό? Ότι έχουμε εδώ μία ισοτιμία των προσώπων. Θυμάμαι, μικρά παιδιά είμαστε και μας το δίδασκαν αυτό, ότι μπορεί να κάνουμε το σταυρό μας και ότι εδώ πρέπει να μην είναι έτσι
ή όπως κάνουν οι καθολικοί έτσι, οι ρωμαιοκαθολικοί, αλλά έτσι, και τα δάχτυλα να είναι ίσα, ίσα, για να δείξουμε, να εκφράσουμε ότι ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι ισότιμα. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί δεν κάνουν καλά το σταυρό τους, και πρέπει να σας πω ότι κάνοντας το σταυρό μας ομολογούμε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται ο σταυρός κανονικά. Έτσι βλέπουμε σε αυτήν την ισοτιμία. Ο Πατήρ γεννά τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός. Αποστέλλεται όμως από τον Πατέρα, αποστέλλεται και από τον Υιόν. Άλλο εκπορεύομαι και άλλο αποστέλλω ή αποστέλλομαι. Αλλά εμείς οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, δεν καταλαβαίνουμε τίποτε από όλα αυτά. Τα λέμε, αποτελούν δόξα του Θεού, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Διότι ούτε η γέννηση, ο Πατήρ λέει γεννά προαιωνίως των Υιών, όχι η γέννηση εκ της Παρθένου, αυτό είναι στην ενανθρώπιση, αλλά γέννηση εκ της ουσίας του Πατρός. Τι σημαίνει αυτό? Λένε οι πατέρες, μη σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι όλη εκείνη η διαδικασία μιας γεννήσεως, κοιήσεις και τα λοιπά. Όχι. Και ακόμη δεν καταλαβαίνουμε και πως το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός. Το θέμα είναι ότι τα λέμε, ξαναλέγω, αποτελούν αυτά δόξα, γιατί είναι στοιχεία της θεότητος, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Να προχωρήσουμε. Μόνο καταλαβαίνουμε ότι είναι ομοούσια, τίποτα. Αυτό θα πει γεννάται, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα ο Υιός κλπ. Τίποτα περισσότερο δεν καταλαβαίνουμε. Και προχωρώ. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε. Είναι μία ονομασία, παράκλητος, που αποδίδεται και εις τον Υιόν. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το εξής: και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, δηλαδή θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν. Να σας δώσει άλλον παράκλητον. Εγώ έμεινα μαζί σας ως παράκλητος πρώτος. Τώρα θα παρακαλέσω τον Πατέρα να στείλει άλλον παράκλητον, δεύτερον παράκλητον. Όχι ποιοτικός πρώτος δεύτερος, απλώς που να πάρουν κάποια θέση οι παράκλητοι αυτοί χρονικώς μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα, για να μένει μαζί σας εις τον αιώνα, αιωνίως, μέσα στην Εκκλησία. Το Πνεύμα της Αληθείας, ο το οποίο ο κόσμος ου δύναται λαβεί, δεν δύναται να το λάβει, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δεν γινώσκει αυτό, ούτε το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Παράκλητος λοιπόν ο Υιός, παράκλητος και το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά τι σημαίνει παράκλητος? Είναι η ελληνική λέξη παράκλητος, η ελληνική λέξη. Τι προνόμια έχουμε εμείς οι Έλληνες και δεν τα καταλαβαίνουμε. Μόνο εις τον χώρο της Αγίας Γραφής, το ότι εγγράφει ελληνικά και ότι μεταφράζεται η Αγία Γραφή εκ της ελληνικής, και μόνο αυτό μας δίνει το προβάδισμα. Αλλά σερνόμαστε σαν φτωχο συγγενείς πίσω από εκείνους οι οποίοι, και να μην μιλήσω περισσότερο. Παράκλητο σημαίνει παρήγορος. Μάλιστα ο Βαρνάβας, αυτός που προσεκολήθη με τους Αποστόλους, είναι από τους πρώτους, όχι εκ των 12, ελέγεται ο Βαρνάβας, εβραϊκό όνομα βέβαια, Βαρ Νάβας, ελληνικά μεταφραζόμενο, δηλαδή το παιδί του Ναβί, ας το πούμε, ελληνικά μεταφράζεται Υιός παρακλήσεως.
Γιατί έλεγε το Υιός Παρακλήσεως, είχε ένα χάρισμα. Ένα χάρισμα πολύ εξαιρετικό από το Πνεύμα του Άγιον. Είχε την δυνατότητα να παρηγορεί τους ανθρώπους. Ξέρετε, όλοι δεν έχουν το χάρισμα αυτό. Μπορεί να έρθει κάποιος που πενθείτε στο σπίτι σας να σας παρηγορήσει και αντί να σας παρηγορήσει, να σας κάνει εξωφρενών με εκείνα τα οποία θα πει. Έτσι λοιπόν, Υιός Παρακλήσεως ο Βαρνάβας. Εδώ παράκλητος είναι εκείνος ο οποίος δίδει την παρηγορία. Δεν υπάρχει όντως, αγαπητοί μου, μεγαλύτερος παράκλητος πέρα και πάνω από όλα τα πράγματα από τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο. Παράκλητος ο ένας, παράκλητος και ο άλλος. Η μεγάλη μας παρηγορία είναι τα δύο αυτά πρόσωπα που έρχονται εις τον κόσμο και το Πνεύμα το Άγιον μένει μέσα στην Εκκλησία και τελεί τα μυστήρια και ούτω καθεξής. Και συνεχίζω, το Πνεύμα της Αληθείας, λέει η προσευχή στη συνέχεια. Ήδη ο Κύριος, σας το διάβασα μόλις τώρα, ονόμασε το Άγιο Πνεύμα το Πνεύμα της Αληθείας. Έτσι το ονόμασε ο Χριστός. Όταν ο Απόστολος Πέτρος επέπληξε τον Ανανία που πήγε κάποια χρήματα υπέρ των πτωχών της Εκκλησίας, αλλά είχε κρατήσει όμως κάποια και είπε ότι τόσο πούλησε το χωράφι του, το ξέρετε, εξιστορείται εις το βιβλίο των Πράξεων, και του λέει πόσο το πούλησε το χωράφι σου, λέει τόσο. Ανανία, του λέει ο Απόστολος Πέτρος, διατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσας θέσε το Πνεύμα το Άγιον. Ανανία, γιατί πήγε ο διάβολος μες στην καρδιά σου και σε έκανε να πεις ψέματα, πού, εις το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί, γιατί το Πνεύμα το Άγιον είναι το Πνεύμα της Αληθείας. Και τούτο διότι ο Θεός είναι πάντοτε αληθής, είναι πάντοτε αληθής. Πλήττει δε πάντοτε το ψεύδος που παράγεται κατά κανόνα από το διάβολο. Βέβαια και ο άνθρωπος λέει ψέματα, διότι και αυτός έχει ελευθέραν προαίρεση και λέει ψέματα. Πολλοί λένε ότι και ποιον έβλαψαμε από το ψέμα που είπα. Το θέμα δεν είναι ότι έβλαψες ή δεν έβλαψες. Το θέμα είναι ότι προσέβαλες το Πνεύμα της Αληθείας. Ομοίως το Πνεύμα το Άγιον είναι γνωστό ότι ενέπνεε πάντοτε τους προφήτας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό μία προφητεία είναι θεόπνευστος και αληθής. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος, πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται. Ου γαρθελήματι ανθρώπου είναι έχθη ποτέ προφητεία. Αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Άγιοι Θεού άνθρωποι, φερόμενοι από το Πνεύμα το Άγιον, ελάλησαν. Και είπαν την προφητεία. Αγαπητοί, ξέρετε τι σημαίνει αυτό για μας? Σημαίνει ότι όταν διαβάζουμε μία προφητεία, εάν μεν πραγματοποιήθηκε η προφητεία αυτή, επαληθεύομαι την προφητεία. Εάν ακόμη δεν ήρθε η ώρα να επαληθευτεί αυτή η προφητεία, να πραγματοποιηθεί αυτή η προφητεία, αυτό για μας, εάν πιστεύουμε εις το Πνεύμα το Άγιον που είναι το Πνεύμα της Αληθείας, έχουμε μεγίστην ασφάλεια και ελπίδα ότι τα πράγματα έτσι θα είναι. Πάμπολες προφητείες, θα λέγαμε οι περισσότερες των χριστολογικών λεγόμενων προφητείων, έχουν εκπληρωθεί. Όχι όμως ακόμη όλες. Δεν εκπληρώθηκε η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δεν εκπληρώθηκε η κρίση. Αλλά είτε διότι κατέχουμε το μεγαλύτερο μέρος των εκπληρωθέντων και έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα εκπληρωθούν και οι υπόλοιπες, είτε το σημαντικότερο
ότι απλούστατα δεν ψεύδεται το Πνεύμα το Άγιο. Όταν έχουμε λοιπόν προφητείες ποικίλες που αναφέρονται μέσα στην Εκκλησία διά τη σωτηρία μας, αυτές όλες θα υπαληθεύσουν. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα για μας. Ο πανταχού παρών, συνεχίζουμε την προσευχή. Ξέρετε ότι οι Άγιοι Άγγελοι δεν είναι πανταχού παρόντες, αυτό είναι γνωστό. Εάν ένας Άγιος Άγγελος είναι εδώ, δεν είναι εκεί. Και ας είναι πνεύματα, μπορεί να κινούνται, αλλά δεν είναι πανταχού παρόντες. Και οι Άγιοι Άγγελοι, όπως και οι άνθρωποι, είμαστε περιγεγραμμένοι. Έχουμε όλοι περιγεγραμμένοι. Έτσι λοιπόν, δεν είναι οι Άγιοι Άγγελοι πανταχού παρόντες, το Πνεύμα το Άγιον όμως είναι πανταχού παρόν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή ακριβώς είναι Θεός, γι' αυτό είναι και πανταχού παρόν. Και τα πάντα πληρών, συνεχίζει η προσευχή. Αυτό, για να το καταλάβουμε, είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό συμβαίνει μόνο εις τον Θεό, ότι τα πάντα πληρεί. Δεν είναι κάπου ο Θεός, προσέξατε το, και βλέπει κάτι που είναι απέναντί του. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι απέναντί σας, σας βλέπω και με βλέπετε. Δεν είναι αυτή η θέση του Θεού. Ο Θεός δεν είναι κάπου και βλέπει τους ανθρώπους, δεν είναι κάπου και βλέπει το σύμπαν, αλλά είναι σε κάθε σημείο του σύμπαντος, σε κάθε άνθρωπο. Είναι ακριβώς αυτό που λέγει η έκφραση «τα πάντα πληρών», πληρεί τα πάντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ακόμη, όπως λέει και ένας ψαλμός, ότι και στα έγκατα της θελάσσης είναι και στα βοτσαλάκια είναι, δηλαδή σε ένα βότσαλο μέσα είναι, λέει ο ψαλμωδός. Πού να πάω? Όπου να πάω είσαι εσύ εκεί. Το είσαι εσύ εκεί, όχι με την επισκοπή σου, όχι με την επιτήρησή σου, αλλά με ολόκληρη την παρουσία σου. Αυτό το πράγμα λέει τίποτα για μας, εάν το μάθαμε. Αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Ο Θεός μας βλέπει, μας ακούει, είναι μέσα μας, είναι μέσα σε ολόκληρη τη δημιουργία. Όχι όμως βεβαίως κατά πανθεϊστικών τρόπων, να φυλάξει ο Θεός. Ο θησαυρός των αγαθών, συνεχίζει η προσευχή, όπως και ο Υιός είναι ο θησαυρός των αγαθών. Αφού και ο Πατήρ είναι θησαυρός των αγαθών και ο Υιός είναι θησαυρός των αγαθών και το Πνεύμα το Άγιο είναι θησαυρός των αγαθών, αφού είναι ένας ο Θεός. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κολασσαίους? Ενώ εν το οποίο Χριστό εισή πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως απόκριφη. Ναι, όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως όλων των μυστηρίων, τα πάντα είναι απόκριφα εις τον Ιησού Χριστόν, αλλά και στο Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι όντως ο θησαυρός των αγαθών, διότι ό,τι εδόθη εις τους ανθρώπους εκ του θησαυρού του Υιού και εκ του θησαυρού του Αγίου Πνεύματος εδόθη, τα πάντα. Το Πνεύμα το Άγιον είναι η αληθής και αναφέρετος πρίκα του κάθε ανθρώπου που βαπτίζεται. Ευθύς μετά το βάπτισμα παίρνουμε, τι παίρνουμε? Το μυστήριο του χρίσματος. Ξέρετε το μυστήριο του χρίσματος που χρεί ο ιερεύς τον βαπτιζόμενο μετά από την βάπτισή του? Αυτό είναι το υλικό σημείο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν παίρνουμε την πρίκα μας και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ζωής χορηγός, λέει στη συνέχεια. Ναι, πρώτιστα είναι χορηγός το Άγιο Πνεύμα της πνευματικής ζωής, αλλά και χορηγός και της βιολογικής ζωής. Μην ξεχνάμε
Ο Θεός λέει εμφυσί σας εις τους μικτήρας, στα ρουθούνια του Αδάμ, λέγει, του έδωσε ζωή. Εκείνο το εμφυσί σας τι είναι? Όπως και ως πνοή ανέμου ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο. Του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και του έδωσε ζωή. Αυτό σημαίνει. Αλλά και κάτι ακόμα. Όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν και θα πεθάνουμε δηλαδή, και θα αναστηθούμε, προσέξατε το, σωματικώς θα αναστηθούμε, μην το ξεχνάτε αυτό, μην προσκρούει στον ορθολογισμό μας αυτό που σας λέω, κατά το προσδόκο Ανάσταση νεκρών, τι, τότε θα τρώμε, θα πίνουμε, θα παντρευόμαστε? Σοφά το είπε ο Χριστός στη Βασιλεία του, δεν υπάρχει γάμος. Γάμος υπάρχει όπου υπάρχει ο θάνατος. Αλλά τότε τι, πώς θα ζούμε? Θα έχουμε, λέει, πνευματικό σώμα. Όταν λέει ο πνευματικό σώμα, δεν σημαίνει άλλον, αλλά σημαίνει θα τρέφεται η ύπαρξή μας από το Πνεύμα το Άγιον. Δεν θα τρέφεται πια από τις τροφές. Ο Θεός λέγει, ο Απόστολος Παύλος, και ταύτην πια, την κοιλίαν, το πεπτικό σύστημα, και ταύτα πια, τα βρώματα, ο Θεός λέγει, θα καταργήσει. Και αφού όλα αυτά αποτελούν το προήμιον που είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί μου, να δούμε και το αίτημα. Είναι τρία τα σημεία του αιτήματος. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς και σώσον, και σώσον αγαθέτας ψυχασμών. Είδατε πόσο μικρότερο είναι ο χώρος του αιτήματος. Τι άλλο πρώτο θα ζητούσαμε από του να έλθει, να σκηνώσει, να κατοικήσει στην ύπαρξή μας το Πνεύμα το Άγιο? Ναι, είναι θαναός του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακόμη καθάρισον ημάς από πάσης κοιλίδεως, και η κάθε κοιλίδα είναι η αμαρτία. Ας θυμηθούμε πρώτιστα το βάπτισμα που καθαριζόμαστε, ύστερα το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, αλλά γιατί όχι και του Ευχελαίου που μας καθαρίζει το Πνεύμα το Άγιο. Και σώσον αγαθέτας ψυχασμών. Ο αγαθέ, αγαθός είναι μόνος ο Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός το είπε σε εκείνον τον Ιαννίσκο, έλα να μας σώσεις. Αγαπητοί, ο Κύριος μας είπε, εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομε. Ποιοι θα νικήσουν στον ευσεβή άνθρωπο? Και ο πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Αγαπητοί, να αγαπήσουμε το Πνεύμα το Άγιον, αυτόν τον άγνωστον. Βέβαια, αποτινόμενη σε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Πατέρα. Αυτόματα αποτινόμεθα και στα άλλα δύο πρόσωπα. Αυτόματα. Δεν αντικούμε κανένα πρόσωπο. Εν τούτης, μια προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα έχει μια ξεχωριστή χάρη. Ας θυμηθούμε την προσευχή στο Άγιον Πνεύμα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Αυτή η περίφημη προσευχή για να νιώσουμε όλη τη χάρη και όλο το άρωμα αυτής της θαυμασίας προσευχής. Αμήν.